Σε λίμνη αίματο εντοπίστηκε να κοίταται νεκρό, 42χρονο από τη Σρι Λάγκα, αφού του δέχθηκε δολοφονική επίθεση με μαχαίρια από 49χρονο μου. Εθνή του και όπω όλα δείχνουν, πρώην καλό του φίλο. Το στίγερο έγκλημα διαπράχθηκε μία ώρα και 20 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα όταν ο δράστη με μεγάλο, όπω φάνηκε, μένος, κτύπησε το κουδούνι του διαμερίσματο όπου διέμενε με την εξάδελφή του και με το που το άνοιξε τον μαχαίρωσε σε από μία φορέ, με αποτέλεσμα να βρει ακαρίαιο θάνατο. Και φαίνεται ότι ο δράστη ε, τον μαχαίρωσε στο πρόσωπο και στο στήθο και στη συνέχεια τράβηκε σε φυγή. Εκτό από, από, το θύμα, στο διαμέρισμα υπήρχε το συγγενικό πρόσωπο του θύματο. Από την πρώτη στιγμή, ισχυρέ αστυνομικέ δυνάμει εξαπέλυσαν για εντοπισμό του δράστη, κινήσει του οποίου καταγράφηκαν από κύκλωμα παρακολούθηση. Εναντίον του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψη και καταζητείται, αφού δεν έγινε κατορθώτο εντοπισμό του, με την αστυνομία να έχει δώσει και την φωτογραφία του στην δημοσιότητα. Όπω διαπιστώθηκε αργότερα, ο φερόμενο ω δράστη διέμενε παράνομα στην Κυπριακή Δημοκρατία, καθώ είχε απελαθεί από το 2011. Γίνονται προσπάθειε ε, για να εντοπιστεί και το φωνικό στον θώρακα δέχθηκε σύμφωνα με τον ιατροδικαστή το μοιραίο κτύπημα ο άτυχο 42χρονο. Φέρει τραύμα από νήσο και τέμπνο όργανο. Ήταν αυτά, το τραύμα. Ναι. Πέπλο μυστηρίου καλύπτει μέχρι στιγμή τα κίνητρα που κρύβονται πίσω από το φωνικό, με τι αρχέ να επικεντρώνουν τι ερευνέ του σε μαρτυρίε από ομοεθνεί του, οι οποίε σύμφωνα με πληροφορίε κάνουν λόγο για κόντρα μεταξύ των δύο που ξέσπασε για προσωπικούς λόγους εδώ και καιρό.